Πάω λιγάκι στον οικονομολόγο, τον Δημήτρη Καζάκη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Καζάκη, την καλημέρα μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα Eurogroup. Βαρουφάκης θα βρεθεί εκεί, τον αναμένουν όλοι. Οι δύο πλευρές παραμένουν άκαμπτες σε αυτά τα οποία υποστηρίζουν. Όταν λέω οι δύο πλευρές, εννοώ η γερμανική πλευρά και ο άξονάς της και η ελληνική πλευρά από τη δική της πλέον, από το δικό της επιμήθεια που λέει ότι εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επιστρέψουμε πίσω προδίδοντας την ψήφο του ελληνικού λαού που πολύ πρόσφατα μας έδωσε αυτή την εντολή. Δεν θα γυρίσουμε με μέτρα από την πίσω πόρτα μέχρι τέλους. Η εκτίμησή σας. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό το πράγμα, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, γιατί εγώ άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη ότι διαπραγματεύεται. Πρώτον, το 30% από το 100% του μνημονίου. Όχι, εχθές είπε 0% και το 30 το πετώ. Το 30 είναι τοξικό και το άλλο δεν το αναγνωρίζω. Στη Βουλή. Τι ναι, είναι. Στη Βουλή είπε ότι το 70% του μνημονίου είναι καλό και εμείς διαπραγματευόμαστε το 30% εκ του οποίου θα το βάλουμε με υλοποίηση της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ. Ναι, ναι. Αυτό είπε στη Βουλή. Για πέστε μου, τι εκτιμάτε δηλαδή σήμερα εσείς, τι μπορεί να περιμένουμε. Θα υπάρξει συμφωνία. Για ποιο λόγο οι δανειστές μας να μην συμφωνήσουν στην πρόταση ελληνικής κυβέρνησης. Η πρόταση ελληνικής κυβέρνησης είναι συνεχίζουμε τον προϋπολογισμό όσο έχει. Ναι. Που είναι υλοποίηση των μνημονίων. Δηλαδή πιστεύετε ότι θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Βέβαια. Μα το είπανε στη Βουλή. Τι είπε ο κύριος Βαρουφάκης στη Βουλή. Αυτό δεν είπε. Ότι ένας τίμιος συμβιβασμός είναι εμείς δεν κάνουμε καμία υπέρβαση στον προϋπολογισμό, δώστε μας εμάς το πρόγραμμα γέφυρα. Τι είναι το πρόγραμμα γέφυρα, ένα νέο δάνειο αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό τουλάχιστον γράφεται στο Διεθνή Οικονομικό Τύπο, μόνο και μόνο για να τα βγάλουν πέρα μέχρι τον Ιούλιο. Mm-hmm. Και αυτό τα 10 δισεκατομμύρια είναι περίπου τα μισά από όσα χρωστάμε, από όσα πρέπει να καταβάλει η χώρα σε εξυπηρέτηση χρέους. Λιγότερο από τα μισά, αλλά τέλος πάντων κάπου εκεί είναι. Ναι, ναι. Σε εξυπηρέτηση χρέους μέσα στο 2015. Ναι. Λοιπόν, άρα ποιο είναι το θέμα. Ποιο ακριβώς, τι συζητάμε. Την εργαλειοθήκη που καταγγείλαμε όλοι μαζί ως μια συνωμοσία, ένα στήσιμο του κυρίου Σαμαρά σε βάρος του ελληνικού λαού, γιατί ήταν κατά παραγγελία της κυβέρνησης Σαμαρά προς τον ΟΣΑ και εντάσσεται στη λογική του ΟΣΑ της ιδιωτικοποίησης της δημόσιας διοίκησης. Το εφαρμόζουν. Μάλιστα γι' αυτό θα ερχόταν χθες ο κύριος Γκουρία. Ο κύριος Γκουρία, ναι, όντως. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο, τι μας είπε ο κύριος Βαρουφάκης στη Βουλή. Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση μέσα στο 2015. Mm-hmm. Παρά μόνο αν δούμε βελτίωση προς το τέλος του 2015, ναι. 16. Ναι, ναι. Δηλαδή από τον καινούριο προπολογισμό. Το προπολογισμό του 2016. Για πέστε μου τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Στην πράξη σημαίνει συρρήκνωση του εισοδήματος, γιατί συρρήκνεται το εισόδημα του Έλληνα. Δεν είμαστε σε κατάσταση στασιμότητας, συρρυκνούνται. Λοιπόν, με συρρυκνωμένο εισόδημα, για πέστε μου, πώς θα εισπραχτούν οι φόροι που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό. Πώς θα εισπραχτούν οι φόροι. Η κυβέρνηση λέει ότι θα εισπραχτεί η τελευταία δόση του 2014 για τον εμφία και μετά θα αλλάξει το φόρο για να φέρει έναν άλλον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ναι, ναι. Εάν σκεφτεί κανείς ότι οι φόροι που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό Χαρδούβελη πάνω στον οποίο συνεχίζει η κυβέρνηση, ναι, στηρίζονται κατά κύριο λόγο στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων, καταλαβαίνουμε ότι για να βρουν τα λεφτά αυτά θα πρέπει να φέρουν ένα καινούριο φόρο που ναι μεν θα κάνει μια αναδιανομή προϋποθέσεων υπέρ των πιο αναξιοπαθούντων, αλλά θα τσακίσει τη μεσαία ιδιοκτησία. Χειρότερα από την τρονέφεια. Για να μπορεί να βγάλει το ποσό. Άλλιως δεν βγαίνει. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν είναι θέμα προθέσεων. Από τη στιγμή που λες ότι εγώ πρέπει να εισπράξω 20 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι. Πρέπει να κόψω το λαιμό μου να βρω τα 20 δισεκατομμύρια. Και τα 20 εκατομμύρια από πού θα τα εισπράξει δηλαδή. Αναγκαστικά από τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Υπάρχει περίπτωση να έρθει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και να πει φέρτε λεφτά εσείς οι μικροί και οι μεσαίοι. Μα ήδη η κυρία Βαλαβάνη έκανε ανακοίνωση, νομίζω χθες ήταν, αν μπερδεύω γιατί το έχω δει από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, ναι, που ναι, λέει προχωρήστε σε πληρωμή των εκκρεμουσών υποθέσεων φόρων αυτή τη στιγμή και κάντε ρυθμίσεις.
Μάλιστα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Δηλαδή, πώς το λένε, είναι θέμα. Γιατί δεν τα κάνει αυτά ο κόσμος, ας πούμε. Mm. Ξέρω εγώ το σκέφτηκε ποτέ η κυρία Βαλαβάνη. Μήπως δεν τα κάνει γιατί δεν έχει. Δηλαδή, και γιατί τους ψηφίσαμε. Για να πληρώσουμε πρώτα αυτά για τα, από τα οποία θέλαμε να απαλλαγούμε με την προοπτική ότι ίσως το 16 θα υπάρξει ελάβρυση. Και εγώ λέω, εφόσον σωστά όπως εδώ να το πούμε ότι το αφορολόγητο των 12.000 θα εξαρτηθεί από το εισόδημα του 15 για το 16. Έτσι, μπράβο. Θα είναι το 16 δηλαδή. Να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι, δηλαδή το αφορολόγητο των 12.000 θα ισχύσει από το 16 για τα εισόδημα του 15. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν, εγώ με συγχωρείτε τώρα γιατί τα έχω χάσει. Πώς είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που λέει ο κ. Βαρουφάκης, και κατά τη γνώμη μου έχει δίκιο, ότι εφαρμόζεται μια πολιτική τοξική εναντίον της χώρας, και εσύ πας να την εφαρμόσεις για το 15, με προοπτική να ανασάνεις το τέλος του 15 και να μπεις σε άλλη πολιτική το 16. Πώς θα γίνει αυτό? Επειδή είναι όμορφος ο κύριος Βαρουφάκης και ήταν άσχημος ο Χαρδούβελης? Δεν το καταλαβαίνω, με συγχωρείτε, δηλαδή μπορείτε να μου το δώσετε. Αφού σωστά λένε ότι αυτή η πολιτική καταστρέφει. Πώς είναι δυνατόν με μια πολιτική καταστροφής να ελπίζει σε ανάκαμψη? Δηλαδή αυτό που βλέπετε εσείς είναι ότι θα συνεχιστεί η πολιτική της λιτότητας στην Ελλάδα. Θα σας πω, στο επόμενο Eurogroup, στο κανονικό, ναι, θα βγει απόφαση που θα λέει, προσέξτε, προσωρινό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Να σας θυμίσω μόνο ότι αυτό το είχε πάρει απόφαση ήδη το Eurogroup. Ναι, ναι. Από τις 8 Δεκεμβρίου που μας επέτρεψε να πάμε σε πρόορες εκλογές. Mm-hmm. Στο Eurogroup εκείνο έλεγε ότι οι εταίροι της Ελλάδας είναι έτοιμοι να δώσουν το OK, εφόσον υπάρξει αίτημα από την Ελλάδα, για πιστωτική γραμμή, θυμάστε το credit line που λέγανε ναι, τότε, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ναι. Λοιπόν, θα το δώσουν αυτό, θα το κραυγάζουν εδώ οι δικοί μας ναι, κυβερνήτες, ναι, ναι, και με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν τον προϋπολογισμό. Ανεξαρτήτως τι θα πούνε και πώς θα το εμφανίσουν, εφαρμόζω τον προϋπολογισμό. Σημαίνει ότι εφαρμόζω το μνημόνιο. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπετε να εφαρμόζει μνημόνιο, το μνημόνιο. Βεβαίως. Και γι' αυτό σας λέω ότι ακόμη και αυτές οι πενιχρές υποσχέσεις που έχει δώσει ο κύριος Τσίπρας, όπως επαναπρόσληψη καθαριστριών, σχολικών φυλάκων και διοικητικού προσωπικού στα ΕΕ, που βεβαίως δεν το συζητάμε, είναι πάνω από αναγκαίο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι τυχαίο ότι περιορίσκει σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Γιατί? Γιατί αυτές οι τρεις κατηγορίες έχουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ τους. Ναι, ναι. Λοιπόν, δυστυχώς θα, για να τους προσλάβει, ναι, θα χρειαστεί να βάλει χέρι σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Όπως για παράδειγμα, σας το λέω υποθετικά. Ναι. Για να προσλάβω τους σχολικούς φύλακες, παράδειγμα, θα πρέπει να βάλω χέρι στο διοικητικό προσωπικό των Δήμων. Για να προσλάβω το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΗ ξανά πίσω, θα πρέπει να βάλω χέρι στο διδακτικό προσωπικό των πανεπιστημίων. Ναι. Αυτά λέγονται με το γνωστό όρο από τα μνημόνια δημοσιονομικά ισοδύναμα. Δηλαδή, για να μπορέσω να μην μετακινηθεί ο προϋπολογισμός, ναι, δηλαδή ούτε ως προς τις δαπάνες. Αυτό το είπε ο κύριος Βαρουφάκης, ναι, στη Βουλή. Mm. Δεν πρόκειται να υπάρξει υπέρβαση του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Άρα, για να έχω τις ίδιες δαπάνες, χοντρικά τουλάχιστον, και τα ίδια έσοδα, θα πρέπει και ανάλογα ισοδύναμα να βρω. Ναι. Και ταυτόχρονα αντίστοιχα ισοδύναμα περικοπών, ναι, ναι, ώστε να μπορέσω να κρατήσω τις δαπάνες εκεί. Εγώ ρωτώ τώρα, γιατί πολλοί ξέρετε περίμεναν ότι ο Δημήτρης ο Καζάκης θα βρεθεί κοντά σε αυτή τη διαδρομή ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ναι. Το περίμεναν. Ναι. Και ρωτώ σήμερα, γιατί το ρωτούν και οι φίλοι μας. Ναι. Αν ήσασταν στη θέση σήμερα, ναι, του Γιάννη του Βαρουφάκη, ναι, στο Eurogroup, ναι, ναι, πέστε μου τι πρόταση θα κάνατε. Το πρώτο πράγμα που θα τους έλεγα είναι ότι τελειώστε, ξεχάσετε το δάνειο. Ξεχάστε το. Δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνει υπό διαπραγμάτευση ούτε καν στο τραπέζι. Ναι. Έχει τελειώσει η υπόθεση του δανείου. Για ποιο λόγο? Γιατί, για παράδειγμα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί αυτή τη στιγμή λένε ότι ακριβώς λόγω του δανείου ο ελληνικός λαός έχει χάσει ακόμη και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Σωστό είναι. Άρα, στη βάση των αναπαλωτήρων των δικαιωμάτων του ελληνικού λαού
και το κράτος της Ελλάδας που θεωρείται τυπικά έστω ανεξάρτητο και κυρίαρχο, έχει τελειώσει η Δανειακή Σύμβαση. Μάλιστα. Τελείωσε. Ως μηδέποτε γενόμενη. Mm-hmm. Ως μηδέποτε γενόμενη. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό. Βεβαίως. Γιατί έχουμε το δικαίωμα? Yeah. Γιατί η συγκεκριμένη σύμβαση yeah. εμπεριέχει δόλο, απάτη και εκβιασμό. Άρα δηλαδή δεν συζητάτε για μνημόνιο, μιλάτε για τη Δανειακή Τίποτα. Σύμβαση την οποία δεν δέχεστε. Τελειώνουν όλα για τη Δανειακή Σύμβαση. Ο Πρωθυπουργός ξέρετε... είπε ότι δεν μιλάμε για μνημόνιο, δεν υπάρχει πλέον για μας, συζητάμε τη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, όχι, ούτε καν αυτό δεν είπε. Εγώ δεν το άκουσα. Το είπε χθες. Α, μπορεί να το είπε χθες και να ναι, μην το άκουσα. Αλλά στις προγραμματικές δηλώσεις δεν υπάρχει ούτε καν αναφορά στη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, ναι. Για μένα είναι καταγγέλης Δανειακή Σύμβαση από την αρχή. Γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος της αγοράς, να το πούμε έτσι. Ναι, ναι. Ξέρει ότι όταν έχει μια σύμβαση σε βάρος του, λεόντια δηλαδή. Λεόντια όπως είναι αυτή. Έτσι, λοιπόν, και του αφαιρεί βασικά δικαιώματα υπεράσπισης του εαυτού του. Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να καταγγείλει τη σύμβαση. Η έννοια καταγγέλου τη σύμβαση δεν είναι, πώς να το πούμε, δεν είναι λογοπαίγνιο. Είναι νομικός όρος. Ναι, και δεν την αναγνωρίζεις και σου λένε οι άλλοι, φέρε τα λεφτά μας τουλάχιστον. Φορολογούμενοι της Ευρώπης. Σου λένε, φίλε, φέρε τα λεφτά μας. Δεν την αναγνωρίζεις, δώστε μας. Βεβαίως. Με μια διαφορά. Όμως, ότι τα λεφτά αυτά πήγαν στις τραπεζές σας, όχι στον ελληνικό λαό. Συν το γεγονός. Ναι, αλλά εμείς τα δώσαμε, θα σου πούνε. Εμείς τα δώσαμε. Ναι, στις τράπεζες. Όχι, εμείς τα δώσαμε. Εμείς τα δώσαμε στις τράπεζες σας. Ναι. Όχι από μένα. Ναι. Εγώ ήμουν ο ενδιάμεσος, ο Κακομοίρης, ο Καρπαζόης Πλάκτονας. Ναι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει η Τράπεζα Διεθνών και Διακανονικών. Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός σας τα υπέγραψε, θα σου πούνε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως θα έπρεπε να είχε κινηθεί ήδη διαδικασία κατά τα προβλεπόμενα. Το είπε εμέσως πλήρη σαφώς και η κ. Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Το είπε. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχει κινηθεί είναι σε βάρος. Η νομική πλευρά είναι. Βεβαίως, θα έπρεπε να έχει συγκληθεί εκτάκτως στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Έτσι. Το οποίο θα κινούσε διαδικασία επί εσχάτη προδοσία και ασφετερισμού εξουσίας σε βάρος εκείνων ναι, που γινόταν, έχουν υπογράψει ναι. όλα αυτά. Πέστε μου, πώς θα γίνει αυτό τώρα. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Εγώ προσωπικά, ναι. μαζί με μια σειρά άλλες προσωπικότητες, επώνυμους και μη, μάλιστα. θα καταθέσουμε μήνυση συλλογικά ναι. εναντίον. Των κυρίων και κυριών που έχουν υπογράψει ή που έχουν επιδεχτεί αυτά τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένων και των ανώτατων δικαστικών που τα έχουν επιδοκιμάσει. Είναι η ίδια διαδικασία με την οποία κάθισα στο Σκαμνί, πρωτεύει της Χούντας το 1974. Θυμάστε, φαντάζομαι, ότι και τότε πολίτες είναι που κινήσαν τη διαδικασία. Περί εσχάτης προδοσίας, λέτε. Έτσι. Περί εσχάτης προδοσίας, βεβαίως. Σφετερισμό εξουσίας και για τους πολιτικούς και για τους ανώτατους δικαστικούς. Και βεβαίως. Για εκείνους που ψήφισαν, γιατί υπήρχαν και οι ανώτατοι δικαστικοί που τίμησαν το ρόλο τους και δεν ψήφισαν. Μειοψηφώντας. Θα βέβαια. Κινήσετε αυτή τη διαδικασία, κύριε Βαρουφάκη. Βεβαίως. Άμεσα. Άμεσα. Ώστε να μην υπάρξει κανένας που να ισχυριστεί ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης και επειδή η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει διάθεση να ασκήσει διώξεις, λοιπόν, να μην ισχυριστεί κανένας ότι έχουν παραγραφεί τα εγκλήματά τους. Με βάση το άρθρο 120 παράγραφος 3 του Συντάγματος, ναι. που λέει ότι με την αποκατάσταση της νομιμότητας αρχίσει η παραγραφή του εγκλήματος σε σχέση της προδοσίας και σφεδεσμού εξουσίας. Ναι. Λοιπόν, με γι' αυτό το λόγο εμείς θα κινηθούμε άμεσα και θα σας το λέω, θα κινηθεί και το ΕΠΑΜ επίσημα. Θα καταθέσει ως πολιτικός σχηματισμός. Και όποιος θέλει ακολουθεί. Όποιος θέλει ακολουθεί. Θα το κυνηγήσουμε όμως μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε σε κανέναν, ναι, ναι. σε κανέναν να παραγράψει τέτοια εγκλήματα. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για απλά εγκλήματα. Δεν μιλάμε έβαλε το χέρι στο ταμείο. Απλά. Εδώ μιλάμε για χοντρά ζητήματα. Και μάλιστα είναι πρωτοφανή. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εμείς μαζί με πάρα πολλούς νομικούς ναι. και προσωπικότητες ναι, ναι. της χώρας, ναι. γνωστές προσωπικότητες, λοιπόν, θα καταθέσουμε συλλογικά. Σαν μια, πώς να το πούμε, ως Έλληνες πολίτες δηλαδή. Αυτό θα γίνει άμεσα, κύριε Καζάκη. Άμεσα. Άμεσα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται, να το πούμε έτσι, και θα κατατεθεί αυτό που εμείς ονομάζουμε εθνικό κατηγορητήριο. Το λέμε έτσι για να καταλάβουμε ότι δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Εμένα, η οικογένειά που μου έστειλε, ας πούμε, στα Τάρταρα. Αλλά εθνικό κατηγορητήριο, γιατί στην πραγματικότητα διέπραξαν εθνικά εγκλήματα. Συντάσσεται από μια ομάδα 40 νομικούς, νομικοί, οι ναι. οποίοι θα καταθέσουν, δηλαδή, επώνυμοι κιόλας, συντάσσεται εθνικό κατηγορητήριο, μηνυτήρια, συλλογική
αναφορά εναντίον πολιτικών και υψηλόβαθμων δικαστικών. Ακριβώς. Οι οποίοι αποδέχτηκαν την κατάλυση του συντάγματος, την αφαίρεση εθνικής κυριαρχίας της χώρας μέσω της Δανειακής Σύμβασης, είναι γνωστά, τα έχουν εξηγήσει εξαιρετικοί νομοδιδάσκαλοι στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Κατρούγκαλου και του κυρίου Χρυσόγονου, που σήμερα φαντάζομαι για λόγους καθαρά κυβερνητικής ένταξης κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Οι ίδιοι τα λέγανε, ναι, και τα τεκμηριώνανε. Έτσι. Και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα κανείς απαντάει. Mm-hmm. Και μάλιστα θυμάμαι μια εξαιρετική στάση του κυρίου Κατρούγκαλου, όταν ο κύριος Μανιτάκης, αν θυμάμαι καλά, όχι, ναι, Μανιτάκης, με συγγνώμη. Ναι. Δεν έχει σημασία, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχε βγει και είχε πει, μα τι λέτε τώρα, αυτές οι δανεικές συμβάσεις είναι, πώς να το πούμε, καθημερινό γεγονός στη διεθνή αγορά. Όχι καθημερινό γεγονός. Ναι, είναι ένα καθημερινό γεγονός στις διεθνείς σχέσεις για τα δάνεια. Και το απάντησε τεκμηριωμένα ο κύριος Κατρούγκαλος και τον έβαλε στη θέση του αυτόν τον κύριο. Ο οποίος μετά, τελείως τυχαία, υπήρξε και υπουργός της κυβέρνησης της Τριμερούς. Δημάρ, Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, αν θυμόμαστε. Λοιπόν, κέρδισε λοιπόν έναν υπουργικό φόκο επειδή υπεράσπισε τα δανειακή σύμβαση. Είναι ο μόνος συνταγματολόγος που επίσημα βγήκε να υπερασπιστεί και τον ισοπαίδωσαν οι άλλοι. Επιστημονικά πάντα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν θα τα καταλήψουμε αυτά. Και εδώ να σας πω κάτι. Για μένα θα πρέπει να είχε δοθεί εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους διπλωμάτες μας δηλαδή, και όχι μόνο αυτούς που έχουμε εν ενεργεία, αλλά και εκείνους που έχουμε σε εφεδρεία. Οι επιτιμοί, οι επιστήμονες που μπορούν να υποστηρίξουν, ώστε να πάνε κατευθείαν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ή να ζητήσουν έκτατη γενική συνέλευση ή έκτατη σύγκληση του σώματος, ώστε να καταθέσουν την απόφασή τους να κυνηγήσουν μέχρι Δευτέρας παρουσίας τη Γερμανία, πρωτίστως τη Γερμανία, αλλά την Ολλανδία και τη Γαλλία, γιατί συνέδραμαν στο έγκλημα εναντίον της Ελλάδος. Διότι όπως έχουν πει και διεθνείς οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η ΦΙΝΤ, έχει πει ότι με βάση αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, δικαιούται ο ελληνικός λαός ακόμη και αποζημιώσεων σε βάρος του από τους δανειστές του. Σε αυτά δηλαδή που είπε, για αυτά που έχει υποστεί. Ναι, ναι. Να σας θυμίσω μόνο ότι η έκθεση της ΦΙΝΤ ήταν το βασικό ενοχοποιητικό εργαλείο σε βάρος των πρωτοτήτων της Χούντας στη δίκη. Μια αντίστοιχη έκθεση λοιπόν που είχε βγει εκείνη την εποχή και έλεγε για βασανισμούς, για καταπάτηση δικαιωμάτων κτλ. Αυτά έπρεπε ήδη να είχαν δρομολογηθεί εδώ, ώστε να πας μετά στους Ευρωπαίους και να πείτε, κοιτάξτε μαγκές, αυτά είναι τα πράγματα, εγώ τους δικάζω για αυτό, για την υπογραφή, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη μου, αυτό αφορά εμένα. Από εκεί και πέρα, με βάση τη διεθνή σύμβαση του 1966 της Βιέννης, είναι ως μηδέποτε γενόμενη η Δανειακή Σύμβαση. Εσείς οι ίδιοι καταπατήσατε τις δηλώσεις σας, λέγοντας στο Δέλτα Νητάφη και στο Διοικητικό Συμβουλίο, οι τρεις χώρες, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, δήλωναν εκεί, ναι, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στις τράπεζές τους να απαλλαγούν από τα ελληνικά ομόλογα όσο ισχύουν τα μνημόνια. Είδατε. Πράγμα που έγινε στην πρώτη βδομάδα του πρώτου μνημονίου. Καταπάτησαν την επίθεση με επίσημη δήλωση, που σημαίνει δόλος. Δόλος. Και ταυτόχρονα θα προσφύγουμε στη συνδρομή εκείνων των χωρών που είχαν διαφωνήσει μέσα στο Δέλτα Νητάφ και λέγανε για την Ελλάδα, ρε παιδιά, αφήστε να πάει σε αναδιάδρωση, να κόψει ένα. Να, μιλάμε από το 10 τώρα, έτσι. Να κόψει ένα κομμάτι του χρέους για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Μην τη βάζετε σε αυτή τη μέγενη. Και ταυτόχρονα εμείς θα πούμε στους άλλους εταίρους που κι αυτοί ήταν θύματα, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ισπανία, ναι, 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 Ιταλία κτλ. Ναι. Να πούμε, ελάτε μαζί, γιατί με βάση το κοινοτικό δίκαιο, αυτό που διέπραξαν οι Γερμανοί, Ολλανδοί και Γάλλοι, κυρίως, γιατί στις δικές τους τράπεζες χρώσταγε η Ελλάδα, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, αυτές οι τράπεζες είχαν τον κύριο όγκο των ελληνικών ομολόγων, τι κάνανε. Κάνανε παράνομη κρατική ενίσχυση στις δικές τους τράπεζες. Κάτι που καταδικάζεται από το κοινοτικό δίκαιο. Χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα, ως άλοθη την Ελλάδα. Και αυτό είναι βεβαιωμένο όχι μόνο από μας. Είναι βεβαιωμένο από την Τράπεζα Διεθνών και Διακανονισμών. Έχει γραφτεί ολόκληρη μελέτη για το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Που είναι η κεντρική τράπεζα όλων των δυτικών κεντρικών τραπεζών. Λοιπόν, είναι από τους διεθνείς οργανισμούς, ακόμη και από το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, να τους πούμε, ξεκαθαρίσουμε αυτό το σημείο και βλέπουμε και θα ζητήσουμε και θα πούμε, ειδικά στους πιο
να το πούμε, σε ανάλογη κατάσταση με εμάς, να κάνουμε συμμαχία, να ζητήσουμε τα λεφτά πίσω εκείνα που δόθηκαν στις τράπεζες. Γιατί θα πρέπει δηλαδή εμείς να πηγαίνουμε πάντα με σκεφτό το κεφάλι και να μας λέει ο κύριος Σόιμπλε από την Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη δεν είναι στους G20, στην Τουρκία γίνεται. Ναι, ναι, ναι. It's over. It's over. Τελείωσε. Ξέρει αγγλικά, ξέρει αγγλικά ο Γερμανός. Ναι, ο Γερμανός δεν ξέρω αν το είπε στα αγγλικά ή όχι, αλλά εγώ το διάβασα, ας πούμε, στο Reuters. Να ζεις και νουχ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και να του πεις, δεν πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Α, πολύ ωραία τα λέμε τώρα. Τώρα τα λέμε πολύ ωραία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, με τους Γερμανούς έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Επέστε μου, από ιδρύσεως ελληνικού κράτους έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Από την Βαυαροκρατία. 200 χρόνια έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς. Και πέστε μου εσείς τώρα, και το ξέρετε ότι μονομερός και χάρης, να το πούμε έτσι, στην υποτέλεια της χώρας, δεν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, με το έτσι γουστάρω, δεν υπογράφουν συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα, όπως υπέγραψαν με όλες τις υπόλοιπες χώρες μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Εξάλλου, γι' αυτό εμείς και μονομερώς τους αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ειρήνη. Μα αυτοί μας θεωρούν εμπόλεμο κράτος. Γι' αυτό και δεν πλήρωσαν ούτε φράγκο στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, το άκουσα αυτό το και χάρηκα ιδιαίτερα. Ναι. Που το άκουσα και από τον κύριο Τσίπρα ότι θα το διεκδικήσει. Αν και δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Και ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε συγκεκριμένα βήματα, συγκεκριμένο τρόπο. Η Κωνσταντοπούλου είναι νομικός. Δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει, εκεί δεν πας, σαν πρωθυπουργός δεν μιλάς. Ως Φίτσουλας μιλάς με όλο το βάρος που έχει μια κυβέρνηση. Έτσι, έτσι καταλαβαίνω, εκτός και αν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Μιλάς τουλάχιστον τη γλώσσα, ξέρω εγώ, σε ευρωπαϊκό σαλόνι με πολιτικό διάνθισμα. Βεβαίως και με τέτοια κρυβολογία, ώστε ο παραλήπτης του μηνύματος να μην κάνει λάθος. Με καταλαβαίνετε, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έτσι πρέπει να είσαι. Ακριβολόγος. Γιατί διαφορετικά θα σου πούνε, α, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λες, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Και γιατί λοιπόν δεν ξεκίνησε ο κύριος Τσίπρας από το στοιχειώδες. Εάν δεν υπογράψετε συνθήκη ειρήνης, ξεχάστε τα. Αύριο το πρωί δίνω εντολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης να απελευθερώσει τα δεδικασμένα, που έχουν τελεσιδικήσει, όπως είναι οι απαιτήσεις του διστόμου, έτσι, των οικογενειών, ναι. Το θύμα του διστόμου, ώστε να προχωρήσει άμεσα ο πληστηριασμός περιουσιακών στοιχείων της Γερμανίας στην Ελλάδα. Και ξέρετε ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία. ΟΤΕ. ΟΤΕ. ΟΤΕ, γιατί ανήκει στην Deutsche Telekom, η οποία είναι κρατική εταιρεία γερμανική. Ναι, κοιτάξτε, εμείς τα έχουμε κάνει όλα εδώ, τα παράδοξα τα έχουμε κάνει. Δηλαδή, απαλλαγήκαμε από τον ΟΤΕ για να μην είναι υποτίθεται κρατικός και το δώσαμε σε κρατική γερμανική εταιρεία. Όπου είναι κρατικός ο οργανισμός τηλεπικοινωνιών εκεί. Ναι. Δηλαδή, αφήστε κύριε Καζάκη, αφήστε. Με αυτόν τον τρόπο προχωράς και δεν το αφήνεις το θέμα μόνο στο Eurogroup, το διεθνοποιείς. Το κάνεις θέμα της διεθνούς κοινότητας. Νομίζω ότι το κατάφερε αυτό η κυβέρνηση. Και τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό η κυβέρνηση το κατάφερε. Τουλάχιστον την Ελλάδα τη βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό μάτι και μάλιστα ασχολούνται μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, ηγέτες κρατών. Ναι, αλλά μια ο Πούτιν, μιλάμε. Μια Ομπάμα. Αυτό σωστό είναι. Αλλά πρέπει να το δούμε όμως και στα πλαίσια της διεθνούς κοινότητας. Γιατί, ας πούμε, ο Έλληνας υπουργός είναι στο G20, δεν είναι τώρα κάποιος εκπρόσωπος κυβέρνησης του G20 να απαιτεί από τους G20 να πάρουν απόφαση υπέρ της Ελλάδας και της διαγραφής του χρέους της Ελλάδας σαν κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, όπως το απέτησε και το πήρε η Αργεντινή όταν οι G20 βρέθηκαν στο Brisbane στην Αυστραλία. Εκεί πήγε η Πρωθυπουργός. Πήγε ο κύριος Κισίλοφ, ήταν άρρωστη η Κυριακή. Πήγε ο κύριος Κισίλοφ, λοιπόν, και τους λέει: κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βγάλετε εδώ και τώρα. Με συγχωρείτε, ούτε μέλος του G20 είναι η Αργεντινή. Έτσι, δεν είναι κάποια χώρα που να το πούμε έτσι ότι έχει δυνατότητες πίεσης περισσότερες από ό,τι έχει η Ελλάδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, από άποψη οικονομικού μεγέθους ή πολιτικού ειδικού βάρους. Λοιπόν. Και πήγε όμως και την πήρε την απόφαση. Πήρε απόφαση από τους G20 που λέει αναγνωρίζουμε το κυριακό δικαίωμα της Αργεντινής να κάνει μονομερώς την αναδιάθρωση χρέους και είναι παράνομες οι αποφάσεις που παίρνουν από δικαστήρια όπως τον κύριο Γκρίζα στη Νέα Υόρκη που πάνε να ανατρέψουν αυτό το γεγονός. Οπότε με το βλέμμα στραμμένο στο Eurogroup για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις και εδώ θα είμαστε κύριε Καζάκη
για να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε λοιπόν όσα πρόκειται να αποφασιστούν, που σήμερα δεν είναι τελική απόφαση. Τελική απόφαση είναι τη Δευτέρα. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το κρισιμότερο σημείο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καζάκη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη. Αντίθεση.